Πραγματοποιήθηκε ο πέμπτος αγώνας motocross στην πίστα της Μοσφυλωτής που διοργανώθηκε από τη Λέσχη Φίλο Μοτοσυκλετιστών Λεμεσού. Πέμπτο αγώνα της χρονιάς στην πίστα της Μοσφυλωτής με διοργανωτή του Λέσχη Φίλο Μοτοσυκλέτας Λεμεσού. Ήταν ένας αγώνας που παρουσίασε τεράστια επιτυχία τόσο από οργανωτικής όσο και από αγωνιστικής πλευράς, ενώ και καιρικές συνθήκες βοήθησαν τα μέγιστα ώστε να διεξαχθεί ένας πολύ καλός αγώνας, αφού οι πρωινές βροχές έδωσαν τη θέση του στη συνέχεια στον ηλιόλουστο καιρό. Μαζική προσέλευση των θεατών, των οποίων η προσέλευσή τους έφτασε και ξεπέρασε τους κύκλους. Στα αξιοσημείωτα του αγώνα, ο αριθμός των συμμετοχών που έφτασαν τις 76 και αποτελεί ρεκόρ όχι μόνο στη φετινή χρονιά, αλλά σίγουρα και τα τελευταία χρόνια. Στην κλάση junior, ο Ρωμάριος Νικολαίδης με μοτοσυκλέτα M125cc πήρε την πρώτη θέση κερδίζοντας και τα δύο κύκλους. Ακολουθούμενος από τον Λοΐζο Καλίνο στη δεύτερη με KTM 125cc, ο οποίος ήταν δεύτερος στα δύο κύκλους. Τρίτος στην κατηγορία τερμάτισε ο Χρήστος Τσαγκαράς με Yamaha 85cc με τερματισμούς στα δύο κύκλους στην τρίτη θέση. Στη Mini Junior, ο Γιώργος Γεωργίου με Καβασάκη ήταν ο νικητής της κατηγορίας, κερδίζοντας και τα δύο κύκλους, ενώ τον ακολούθησαν οι Ανδρέας Δημοσθένους με Yamaha 85cc και Άνθρωπος Τσάρταλος με TM 85cc, έχοντας και δύο οδηγοί τερματισμούς από ένα hit στη δεύτερη και τρίτη θέση. Τους ακολούθησε στην τέταρτη θέση ο Χρήστος Χρυσάπτου με Yamaha 85cc και τερματισμούς και στα δύο hit στην τέταρτη θέση. Στην MX1, ο Σοκράτης ο Δράτης με Yamaha, πραγματοποιώντας την καλύτερη του φετινή εμφάνιση, χωρίς να πηγηθεί από κανένα αντίπαλό του, πήρε καθαρά την πρώτη θέση, κερδίζοντας και τα δύο hit, ακολουθούμενος από τον Μαρίνο Τσαγκαρά στη δεύτερη με τερματισμούς και στα δύο κύκλους στη δεύτερη θέση και Ζανέτο Κουμάχη στη τρίτη με τερματισμούς και στα δύο κύκλους στην τρίτη θέση. Στην MX2, ο Χρύσανθος Καραλάμπους, παρόλο που δεν κέρδισε κανένα από τα δύο κύκλους, εντύπωση τερμάτισε στην πρώτη θέση έχοντας τερματισμούς και τις δύο φορές στην δεύτερη θέση. Ακολούθησε στη δεύτερη ο Αλέξανδρος Νικολευτής, ο οποίος μετά από πτώση που είχε στο πρώτο κύκλο τερμάτισε στην πέμπτη θέση ενώ ήταν ο νικητής του Δευτέρου. Πολύ καλή εμφάνιση είχαμε από τον Γιώργο Παπαλοΐζου στο πρώτο κύκλο, το οποίο ήταν και νικητής, ενώ με την έκτη θέση που τερμάτισε στο δεύτερο, κατητάγει τελικά τρίτο στην κατηγορία. Στην MX3, ο Χαρίτιμος Τσαγκαράς πήρε δίκαια την πρώτη θέση, κερδίζοντας και τα δύο κύκλο, και τον Γιώργο Γιάνκου να τερματίσει στην δεύτερη με δύο δεύτερες θέσεις, και τον Χρήστο Ναζίρη στην τρίτη με δύο τρίτες θέσεις. Στην MX4, ο Στέκιος Σοκράτους πραγματοποίησε την καλύτερη του φετινή εμφάνιση, κερδίζοντας και τα δύο κύκλο, ενώ τον ακολούθησε ο Λάμπρος Τσαγκαράς στην δεύτερη με τερματισμούς στην 7η θέση στο πρώτο κύκλο μετά από πτώση και στην δεύτερη στο δεύτερο. Τρίτος στην κατηγορία ήταν ο Μενέλαος Πλάτανος με μία τέταρτη και μία πέμπτη θέση. Έτσι πλέον οι βαθμολογίες μετά την ολοκλήρωση και του πέμπτου αγώνα διαμορφώνονται ως εξής. Στην junior κατηγορία προηγείται ο Ρωμάριος Νικολαίδης με 248 βαθμούς έναντι 234 του Λοΐζου Καλίνου και 208 του Χρήστου Τσαγκαρά. Στην Mini Junior προηγείται ο Γιώργος Γεωργίου με 242 έναντι 206 του Χρήστου Χρυσάτου και 199 του Γιάννη Τσάταλη. Στι τετράτροφες προηγείται ο Χάρης Καρλάμπους με 225 και ακολουθεί στη δεύτερη ο Ανδρέας Λουκά με 196 και στην τρίτη ο Νικόλας Κιστοντούλ με 173. Στην MX1 ο Μαρίνος Τσαγκαράς βρίσκεται στην πρώτη θέση με 230 βαθμούς έναντι 220 του Σοκράτους Οκράτους και 215 του Σάβα Σάβα. Στην MX2 ο Χρύσανθος Καραλάμπους οδηγεί την κούρσα με 241 βαθμούς ακολουθούμενος από τους Αλέξανδρο Νικολευτή με 216 και Μάριο Μούσκο με 215. Στην MX3 προηγείται ο Χαρίτιμος Τσαγκαράς με 240 βαθμούς, ακολουθεί ο Γιώργος Γιάνκου με 215 και ο Χρήστος Ναζίρης με 207.
Ενώ τέλος, στην MX4, ο Λάμπρος Τσανγκαράς προηγείται με 225 και ακολουθεί στην δεύτερη ο Χρήστος Σιδερένιος με 207 και ο Στέγιος Σοκράτης στην τρίτη με 206 βαθμούς.